Μέχρι το τέλο του 2020 έχει διάρκεια το πρόγραμμα Εστία Φιλοξενία Προσφύγων και στην Κρήτη, το οποίο υλοποιεί η αναπτυξιακή Ηρακλείου υπό τη διαχείριση τη υπατή αρμοστία του ΟΗΕ με εξολοκλήρου χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή όλοι δουλεύουν στο κομμάτι τη μετάβαση. Προ το παρόν η σύμβαση είναι με την υπατή του ΟΗΕ, και μέσα στο 2020 θα ανοίξει μια πρόσκληση από το Υπουργείο για του εταίρου που υλοποιούν πρόγραμμα και πιθανόν για όποιον άλλων ενδιαφέρει για να αναλάβει πλέον με το Υπουργείο τη συνέχιση του προγράμματος. Το σχεδιασμό για μετά το 20 προ το παρόν δεν το γνωρίζουμε αλλά θεωρούμε ότι όσο καιρό υπάρχουν στη χώρα μας πρόσφυγες ένα μέρος αυτών θα φιλοξενούνται στο, στο Εστία. Την ίδια ώρα, φορεί τη αυτοδιοίκηση εκτιμούν ότι η ισροή των ευρωπαϊκών πόρων θα δυσκολέψει καθώ θα περνάει από τα στενά κανάλια του ελληνικού δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπει το δημόσιο λογιστικό, άρα θα γίνουν τραγικά αργέ και δύσκολε οι διαδικασίε διάθεση πόρων για την επίσκευή χτιριών, για τις δαπάνες που γίνονται, για τις προσλήψεις, για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία την περίοδο αυτή λειτουργήσαν υποδειγματικά στην Κρήτη, διότι υπήρχε ομαλή ροή και έξω από το δημόσιο λογιστικό δαπανών. Η σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματο το 2020 ανέρχεται στα 2.650.000 ευρώ, ενώ το ποσό διαμορφώθηκε στα 2.850.000 ευρώ το περασμένο έτο. Τα κονδύλια φορούν όλα τα έξοδα στέγαση και προσωπικού, καθώ και το χρηματικό βοήθημα που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι. Στην Κρήτη έχουν μισθωθεί 193 κατοικίε για τη φιλοξενία 1057 10 προσφύγων. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 874 άτομα με 183 θέσει να είναι κενές. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα παραμονή στο πρόγραμμα μέχρι να τελεσυδικήσει το αίτημά τους. Όταν έχουμε θετική απόφαση, άρα τους δίνεται το προσφυγικό καθεστώ και έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στη χώρα, ε, τότε υποστηρίζονται για ένα εξάμεινο και σε αυτό το εξάμεινο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ε, κάποια βασικά ...βήματα ένταξης που θα τους επιτρέψουν μετά να λειτουργήσουν νόμιμα στην, στη χώρα. Ε, αν έχουμε αρνητική απόφαση σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θεωρείται για τη χώρα πρόσφυγας... ...και θα πρέπει ε, μέσα σε ένα μήνα να έχει φύγει από το πρόγραμμα ε, και να, κανονικά να έχει φύγει και από τη χώρα. Στο Ηράκλειο φιλοξενούνται 503 άτομα, στο Μαλεβίζη 98, στη Σιτία 155 και στα Χανιά 118. Στην πλειονότητά τους οι φιλοξενούμενοι πρόσφυγες προέρχονται από τη στη Συρία σε ποσοστό 44%, 26% από το Αφγανιστάν, 22% από το Ιράκ, 3% από την Παλαιστίνη. Λοιπόν, η θαγενιών είναι το 4% και αν το 1%. Από αυτούς, οι 493 είναι ανήλικοι και οι 381 ενήλικες. Συνολικά φιλοξενούνται 433 άνδρες και 441 γυναίκες. Παρότι τα κριτήρια ένταξης των προσφύγων δεν έχουν διαφοροποιηθεί, η πρόσβαση στο εστία είναι πλέον δυσκολότερη, με το πρόγραμμα να έχει έχει στην ουσία παγώσει από το περασμένο έτο και χωρί κανένα σχεδιασμό για επέκτασή του, όπω οι Δήμαρχοι τη Κρήτη προτείνουν, αντί τη φιλοξενία των 1.600 επιπλέον ατόμων σε δομέ που κινούνται στα όρια τη νομιμότητα. Αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί τον εγκλισμό ετούντων ασύλου, τον οποίο κρίνει παράνομο, ούτε όμω και τη φιλοξενία μεταναστών, την οποία χαρακτηρίζει εθνικό ζήτημα. Έτσι, τα ΚΑΜ φέρεται να ονομάζονται ελεγχόμενε εισόδου δομέ για ετούντε άσυλο, οι οποίοι θα φιλοξενούνται όσο το εξεταστεί το αίτημά του. Μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει ακόμα και χρόνια.